Καλημέρα. Η ώρα είναι 9 παρα 25. Μόλις ξύπνησα και θα ετοιμαστούμε να πάμε στη Λιβαδιά. Και στις σκύες Λιβαδιάς που έχει κάτι καδράχτες, θα πάμε έτσι μονοήμερη για φαΐ και καφέ και βόλτα. Πρέπει να καταφέρω να ξυπνήσω και θα σας πάρω μαζί μου. Πάω να ετοιμαστώ και φεύγουμε. Χάσαμε το μετρό για 20 δευτερόλεπτα. 10. 10. 10. Τέλεια. Τώρα θα έρθει σε 7-8. Κάπως. Καλημέρα δεν είπες. Κάπως. Γιατί? Καλημέρα. Επειδή ξυπνήσαμε πρωί. Παρεμπιπτόντω, εγώ στο ζωή μου έχω ταξιδέψει δύο φορέ. Λίγε είναι. Εγώ. Και θα πάμε στη Λιβαδιά, όπω σα είπα το πρωί. Θα πάμε στα σουβλάκια, δηλαδή, θα πάμε για κάτι άλλο. Κοψιδάκια. Here we have a disagreement. Yes. Okay. Ειλικρινά στη μέση του πουθενά. Έτσι. Μόλις βιώσαμε το πιο επικό fail ever. Σας έδειξα, κατεβαίνω στο σταθμό και δεν υπάρχει τίποτα γύρω γύρω. Και συνειδητοποιούμε ότι ο ΣΕ είναι εκτός πόλης και ότι για να πας μεταξύ θέλει 15 ευρώ. Δηλαδή ήρθαμε με τρένο για να μας βγει πιο έτσι κομπλέ. Και να πληρώσουμε 15 ευρώ στο ταξί. Όχι. Βρήκαμε εδώ πέρα ένα παιδί, η μαμάξη, και λέει θα μας κατεβάσει αυτός. Τι καλός, δηλαδή. Πόσο fail! Να είναι καλά το παιδί, φτάσαμε στις Κρύες, επιτέλους. Εδώ έχει καταράκτες. Έχει φουλ κόσμο σήμερα γιατί είναι Κυριακή και έχουν δυο λέξεις για καφεδάκια για τέτοια. Ελπίζω πιο πολύ να έχουν πάει Αράχοβα για να βρούμε και εμείς να φάμε να πιούμε ένα καφέ σαν άνθρωποι. We'll be right back.
πηγαίνεις να πάρεις ένα σουβλάκι στο χέρι και σου λέει μετά από πόση ώρα? Μια μισή ώρα λέει, παιδιά. Μια μισή ώρα. Σφαγή έγινε το παιδί. Γιατί τα λαμάκια στο χέρι. Φαντάζομαι ότι θα πάνε. Επίσης, ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση στη Λιβαδιά είναι ότι έχει άπειρα μαγαζιά κλειστά. Που είτε νοικιάζονται είτε πουλούνται. Δηλαδή, ο κεντρικός δρόμος της Λιβαδιάς, ανεβαίνοντας προς τους καταράκτες πάνω, έχει τόσα κλειστά μαγαζιά που είναι λες και δεν ξέρω, έχει ερημώσει. Και έχει εντωμεταξύ απίστευτο κόσμο σήμερα, γιατί έχουν έρθει όλοι για διήμερο, τριήμερο. Φάγαμε το κρεατάκι μας. Πολύ ωραία κρέατα στη Λιβαδιά. Βέβαια, δεν φάγαμε τόσο πολύ κρέα όσο θα θέλαμε. Γενικά πολύ ωραία πόλη. Είχε καφετέρειες, είχε κόσμο. Χαλαρή, ήσυχη. Να έρθετε έτσι για μονοήμερο και για κανένα βραδάκι. Παραπάνω δεν νομίζω ότι είναι. Εμάς πάντως μας άρεσε και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μετά πήγαμε για καφεδάκι, για μπύρι-μπύρι. Ωραία ήταν. Και τώρα περιμένουμε να έρθει το τρένο για να φύγουμε προς Αθήνα. Going home. Πολιτισμός. Γιατί η Λιβαδιά δεν είχε πολιτισμό. Είχε πολιτισμό. Δεν φάγαμε το σουβλάκι βέβαια το γνωστό. Γιατί ο άλλος μας είπε 2 λεπτά. Φάγαμε κάτι κοψίδια βέβαια. Αλλά εντάξει. Κάτι κεμπάπ, κάτι λουκάνικα. Πέφτω. Την επόμενη φορά θα πάμε πιο οργανωμένοι. Κάνουμε ντου. Ή στη Λιβαδιά ή κάπου αλλού θα δούμε. Μπορεί και η Λιβαδιά όμως γιατί ήταν ενδιαφέρον. Τι έχει πιάσει τώρα και μιλάς έτσι σοβαρά και. Έπιασε η κάμερα. Το έχει πάρει στα σοβαρά λοιπόν. Έτσι. Και είχαμε και ένα κυριούλι από τη Μάλτα. Από ο οποίος γυρνούσε από τα μετέωρα, ό,τι να είναι, και μας είπε τον κλέψαν. Λέει, προσέχετε λιγάκι τις τσάντες σας στην Αθήνα. Σα παρακαλώ. Κρίμα είναι. Πάμε από εδώ. Πάμε μπανάκι να μην. Πάμε τώρα, τίποτα γιατί καλά είναι. Κάντε και ένα like και ένα subscribe. Και ένα σάξι και ένα like στο δικό μου το κανάλι. Θα πούμε τα γνωστά. Είπαμε εσύ κανάλι δεν έχεις. Ακόμα. Ωραία, ακόμα. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια!